Πέρασε, πέρασε κοριτσάκι. Εγκάνει να κρυφοκοιτάμε. Είναι αγένεια. Και θα σε κακολογήσουν για κακή συμπεριφορά. Τώρα ήρθες εδώ γιατί έχεις καούρα στην καρδιά για αυτό τον πέδαρο, τον πρίγκιπα εννοώ. Δε σε κατηγορώ. Είναι και λεπούρι το μανάρι μου. Λοιπόν, αγγελόψαρό μου, η λύση στο πρόβλημά σου είναι απλή. Για να αποκτήσεις αυτό που θες, πρέπει να γίνεις άνθρωπος εσύ. Μπορείς να με κάνεις? Γλυκό μου κοριτσάκι, σ' αυτά είμαι μανούλα. Γι' αυτό ζω, για να βοηθάω φτωχούλες ψυχές σαν και σένα. Ψυχούλες που δεν έχουν μια αγκαλιά για να κουμπίσουν. Συμφωνώ πως ήμουν κάποτε μια στρίκλα, κι όμως τώρα λένε πως είμαι πιο κακιά. Μ' ό,τι και να λένε οι άλλοι, η αλήθεια είναι άλλη. Έχω αλλάξει, έχω γίνει στερικιά. Ω ναι, το ταλέντο μου είναι βέβαια μεγάλο. Ξέρω μάγια και βοτάνια ζουμερά. Όμως το ομολογώ πως τα χρησιμοποιώ για όσους υποφέρουν γενικά. Πάει να πει: αχ, ψυχούλε πτωχέ, όι με, όι με. Άλλοι θέλουν να αγαπήσουν, άλλοι να δυνατήσουν, τους βοηθάω όσα μπορώ. Αχ, ψυχούλε πτωχέ, όι με, όι με. Στο καζάνι μου όλοι βράζουν, στο όνομά μου αναστενάζουν, τους το βγάζω ξινό. Μια φορά μπορεί και δυο, το παράκανα θαρώ, κι ίσως να πλήγωσα και κάποια ευαίσθητη καρδιά. Όμως πέρα από όλα αυτά είναι μια υγεία βασικά για κάθε ψυχούλα πτωχιά. Τώρα άκου τη συμφωνία μας. Θα φτιάξω ποτάνι που θα σε μεταμορφώσει σε άνθρωπο για 3 μέρες. Κατάλαβες? 3 μέρες. Τώρα άκου προσεκτικά. Μέχρι την 3η μέρα, πριν ο ήλιος δύσει, εσύ πρέπει να έχεις ξετρελάνει τον πρικυπάκο μαζί σου. Πάει να πει, πρέπει να σε φιλήσει. Όχι ένα οποιοδήποτε φιλάκι, το φιλί της αληθινής αγάπης.